μεγάλη χαρά δέχτηκα την πρόσκληση από την αντιπρόεδρο της Κοβενταρίου, την κυρία Δήμητρα Τσιότσιου, να έρθει εδώ η Μύρτη στην Κοβεντάριο. Την γνώριζα την Κοβεντάριο εδώ και 7 χρόνια και ήταν πολύ μεγάλη η χαρά όταν έγινε η πρόσκληση να έρθει εδώ η Μύρτης, όχι μόνη της, αλλά και με την οικαστική της έκθεση που είναι στον κάτω όροφο. Είναι η πρώτη φορά που η Μύρτης πηγαίνει σε βιβλιοθήκη και για μένα είναι μια ευκαιρία μοναδική για να κάνουμε μια ανατροπή στη μουσεολογική προσέγγιση που πρέπει να υπάρχει σήμερα λόγω των καινούριων συνθήκων και αναγκών. Και η Κοβεντάριος βιβλιοθήκη είναι πρόσφορη για τέτοιες εκδηλώσεις, οι οποίες μέσα στο τρίμηνο θα εκδηλωθούν πάνω από 10 εκδηλώσεις, 10 δρόμενα διαφορετικά με την Μύρτιδα. Με τη χαρά και τη τιμή σήμερα να εγκαινιάζουμε την έκθεση της Μύρτιδος στην Κοβεντάριο Βιβλιοθήκη της πόλης. Ένα κόσμημα για την πόλη, την περιφέρεια και τη χώρα. Ένας φιλόξενος χώρος για τη μικρή Αθηναία, η οποία εμπνέει μαθητές σε όλο τον κόσμο. Είναι σημαντικό γεγονός. Είναι σημαντικό γεγονός για την πόλη και τους κατοίκους. Είναι σημαντικό γεγονός για τους μαθητές. Είναι σημαντικό γεγονός για όλους όσους έχουν πλαισιώσει αυτό το εγχείρημα, προσφέροντας ανιδιωτελώς χρόνο, ενέργεια, διάθεση και ενθουσιασμό. Καλή επιτυχία στην έκθεση της Μύρτιδος στην Κοζάνη. Καλωσορίζουμε απόψε τη Μύρτιδα στην Κοζάνη, στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη, την καρδιά, την ψυχή αυτής της πόλης. Η Μύρτιδα μετά τα τόσα σημαντικά, τις τόσες σημαντικές στάσεις που έχει διατρέξει στην ιστορία της, σήμερα είναι στην, εγκαθίσταται για 3 μήνες στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη. Είναι μια σημαντική έκθεση, μια έκθεση που φιλοδοξούμε να την επισκεφθούν πολλοί νέοι μαθητές σε όλα τα σχολεία της πόλης. Μια έκθεση που μας πάει πίσω στο παρελθόν και έχουμε την ευκαιρία να δούμε αφενός μεν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, αφετέρου να θυμηθούμε μνήμες και στιγμές της απότερης ιστορίας της πατρίδας μας 25 αιώνες πριν. Είναι ένα δείγμα η συνεργασία αυτή με τη Μύρτιδα της πορείας που θέλουμε να ακολουθήσουμε για το μέλλον στη βιβλιοθήκη μας. Ένα πολιτιστικό κέντρο όπου θα το επισκέπτονται όλοι οι πολίτες της περιοχής, όλοι οι πολίτες του Δήμου. Το αμφιθέατρο, το φουαγέ, το μουσείο της βιβλιοθήκης που θα γίνει εδώ πέρα, η βιβλιοθήκη σαν βιβλιοθήκη, ο εκθεσιακός χώρος των παραδοτικών εκθέσεων που υπάρχει ακριβώς από κάτω μας και βεβαίως η ψηφιακή ανάδειξη του αποθέματος της βιβλιοθήκης μέσα από την εικονική και την επαυξημένη πραγματικότητα είναι εκείνα που βήμα-βήμα θα αναδείξουν αυτόν τον πλούτο, αυτόν τον θησαυρό που έχουμε στον τόπο μας και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι για να το πετύχουμε αυτό. Καλώς ήρθες Μύρτης. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο φουτουριστικό κτίριο της Κοβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης για να υποδεχθούμε την έκθεση της Μύρτιδος με τίτλο «Μύρτης, πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν» και την εικαστική έκθεση «Μνήμες και μορφές Μύρτιδος». Η Μύρτιδα έχει ταξιδέψει σε πολλούς εμβληματικούς πολιτιστικούς χώρους και είμαστε πλέον πάρα πολύ χαρούμενοι που βρίσκεται και στο χώρο της Κοβενταρίου στην πόλη της Κοζάνης. Η έκθεση αυτή έχει προσεγγίσει χιλιάδες επισκέπτες και ελπίζουμε να προσεγγίσει να έχουμε και εδώ την ίδια προσέλευση, την αντίστοιχη προσέλευση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την χαρά και την τιμή που έχουμε για να βρίσκεται η έκθεση στο χώρο μας, καθώς η Κοβεντάριος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης αλλάζει. Η έλευση της έκθεσης αυτής στο χώρο αποτελεί προπομπό των όλων όσων θα ακολουθήσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ας αφήσουμε λοιπόν τη Μύρτιδα να μας παρασύρει αυτό το νεαρό κορίτσι μέσα από το βλέμμα της σε ένα οδηπορικό στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ.